Εν τη γεννήση την Παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κίνηση των κόσμων, που κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, Μήτυρ υπόρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τευσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάσι Που κάθε λείπεσθε ο και. Μετέστι προ την ζωή, μη τη ρηπαρχούσα τη ζωή και τεσπρεσβίεσθε εσέ λίτρου μένει θανάτου τας ψυχασίμον την εν πρεσβίεσα τιμή τον Θεό και προστασίες αμετάθετον ελπίδα. Τάφος και νεκρόσις που και κράτησε ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωή Metestise o oh mitran, icissas Του πανδρασιλέω ω βασίλισσα του παντός. περιβεβλημένη Περιβλημένη, σεγλη σε Αρθίσα με τα Η ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι από τις σημαντικότερες για την Ορθοδοξία. Η Εκκλησία μας τον 15 Αύγουστο τιμά την κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και είναι η μεγαλύτερη από τις θεομητορικές εορτές από τις εορτές δηλαδή της Θεοτόκου και ονομάζεται το Πάσχα του Καλοκαιριού. Όλος σχεδόν ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος στην Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία εορτάζεται με λαμπρότητα σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Μάλιστα προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου τηρείται αυστηρή νηστεία από την 1η μέχρι την 14η Αυγούστου, κατά την οποία νηστεύουμε και το λάδι. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται η εορτή ως το Πάσχα του Καλοκαιριού. Επίσης, αυτές τις ημέρες από την 1η έως τη 15η Αυγούστου, καθημερινά τελούνται οι παρακλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκο, ο μικρός και ο μέγας παρακλητικός κανόν. Σύμφωνα με τον Συναξαριστή, όταν ήρθε η ώρα της εξόδου της Υπεραγίας Θεοτόκου, στάλθηκε και πάλι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να της αναγγείλει την θέληση του ιού τη. Κατά τον εξή τρόπο, η Θεοτόκος συνήθιζε να προσεύχεται στο όρο των Ελεών, στην περιοχή που ονομάζεται Μικρά Γαλιλαία. Ανηφορίζοντας η Θεοτόκος το μονοπάτι προς το όρο των ελαιών, συνέβη κάτι το απροσδόκητο. Τα δένδρα και η θάμνη του δρόμου έγερναν και την προσκυνούσαν κατευθύνθηκε στο σημείο εκείνο του κήπου που είχε προσευχηθεί και ο Κύριος. Γονάτισε ταπεινά, ύψωσε τα σεπτά της χέρια και ατένισε τον ουρανό και αφού ευχαρίστησε τον Θεό τον παρακάλεσε για την σωτηρία του κόσμου. Ενώ προσευχόταν, της παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της προσέφερε ένα μικρό κλαδί φήνικα και της είπε « Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, σου φέρνω μήνυμα από τον ιό σου. Ήρθε η ευλογημένη ώρα να πας κοντά του και να δοξαστείς όπως σου αρμόζει. Ετοιμάσου λοιπόν και σε τρεις ημέρες θα έρθει εκείνος να παραλάβει την τίμια και αμόλυντη ψυχή σου. Έπειτα η Θεοτόκος επέστρεψε στον οίκο της και άρχισε να ετοιμάζει τα απαραίτητα για την κηδεία της κάλεσε επίσης τους συγγενείς και πιστούς φίλους και φίλες της και τους ανακοίνωσε την θέληση του Κυρίου να την καλέσει κοντά του. Όταν το άκουσαν αυτοί ξαφνιάστηκαν και άρχισαν να θρηνούν τον χωρισμό της μητέρας του Κυρίου. Εκείνη τους παρηγόρησε λέγοντάς τους πως αυτή είναι η θέληση του Θεού και πως από την θέση της στον ουρανό θα πρεσβεύει πάντοτε για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Την τρίτη ημέρα μετά από την επίσκεψη του Αρχαγγέλου, η κυρία Θεοτόκος αφού ντύθηκε μόνη της τα νεκρικά της ενδύματα, κάλεσε και πάλι τους φίλους της και ξάπλωσε ήρεμα στο κρεβάτι της. Τότε συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός. Μία δυνατή βοή ακούστηκε στο σπίτι της. Μία φωτεινή νεφέλη το κάλυψε. Πάρα αυτά μεταφέρθηκαν σε νεφέλες από τα πέρατα της οικουμένης οι Άγιοι Απόστολοι, προκειμένου να παρευρεθούν στην έξοδό της. Κατά τον ίδιο θαυματουργικό τρόπο μεταφέρθηκε επίσης ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Ιερόθεος ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών. Ο Άγιος Τιμόθεος, ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου και άλλα σημαντικά πρόσωπα της Εκκλησίας, η κυρία Θεοτόκος αφού τους χαιρέτησε και τους ευλόγησε όλους, παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Ιού ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό για να την παραλάβει ο ίδιος. Η κοίμηση της Θεοτόκου μπορεί να μην αναφέρεται στην Αγία Γραφή, αλλά τα όσα γνωρίζουμε περί της εορτής αυτής τα γνωρίζουμε από την Ιερά Παράδοση. Ό,τι όμως αποσιώπησε η Αγία Γραφή, το διατρανώνουν και το τονίζουν στην ιερή τους λύρα η υμνοδή της Εκκλησίας, τα αειδόνια αυτά του Πνεύματος, που δεν κελαϊδούν απλώς όσα είναι γραμμένα στον Λόγο του Θεού στην Αγία Γραφή, αλλά και όσα είναι στην Ιερά Παράδοση. Απόστολοι εκπεράτων, συναθρισθέντες ενθάδε. Γευσιμανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ, η ε και Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα. Ας προσέξουμε λοιπόν, αγαπητοί μου χριστιανοί, τα γλυκίμολπα και κατανικτικά αυτά άσματα των ιερών ποιητών της Εκκλησίας μας. Οι συγκεντρωμένοι Απόστολοι, οι προεστή της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και ο πιστός λαός άρχισαν να ψάλουν ύμνους στην Θεομήτωρα. Ταυτόχρονα ακούστηκε να συμψάλει στρατιά αγγέλων από τον ουρανό. Η ουράνια μελωδία ακούστηκε σε ολόκληρη την πόλη. Έπειτα σχηματίστηκε η πομπή, η οποία κατευθυνόταν στο χωρίο Γεθσιμανή, όπου θα ενταφιάζεται το σκήνομα της Θεοτόκου. Ένας δε από τους Ιουδαίους, κινημένος από φθόνο, Άπλωσε με αφθάδια τα μυαρά χέρια του επάνω στην κλίνη της Θεοτόκου για να αναποδογυρίσει το σκήνος της. Η Θεία Δίκη όμως τιμώρησε την αυθάδια του. Με αόρατο χτύπημα αγγέλου τα τολμηρά και ασεβή εκείνα χέρια κόπηκαν και έμειναν πάνω στο φέρετρο. Οι Απόστολοι έπειτα έφθασαν στο χωρίο γεθσημανή και εκεί ενταφίασαν με τιμή και δόξα το πανάχραντο και ζωαρχικό σώμα της Θεοτόκου. Αλλά την τρίτη ημέρα μετά από την ταφή, όταν κάνοντας όλοι μαζί την Θεία Λειτουργία, τους παρουσιάστηκε η Θεοτόκος στον αέρα λέγοντάς τους «Χαίρετε» και από αυτό το γεγονός κατάλαβαν ότι η Θεοτόκος μετέστη με το σώμα της στους ουρανούς. Η υπεραγία Θεοτόκος κοιμήθηκε σε ηλικία 59 ετών το έτος 44 μετά Χριστόν. Όταν κοιμήθηκε η Παναγία, την ψυχή της την παρέλαβε ο ίδιος ο Χριστός και την πήγε στον ουρανό. Ήταν η μόνη φορά που έκανε κάτι τέτοιο ο Χριστός. Όταν εισήλθε η Παναγία στον Παράδεισο, από μπροστά της πέρασαν όλοι οι Άγιοι και τους ευλόγησε. Όταν όμως πέρασαν από μπροστά της οι γονείς της, η και Άννα, Τότε η Θεοτόκος σηκώθηκε από τον θρόνο της και του ασπάστηκε. «Βλέπετε ότι η εντολή, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, έχει ισχύ και στον παράδεισο». Η Θεοτόκος όταν ενθρονίστηκε στα δεξιά του Ιού και Θεού της, οι άγγελοι έψαλαν τον ύμνο «Άξιον Νεστήνο τον οποίον συνέθεσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Από τότε τον ψάλουν συνεχώς αυτόν τον ύμνο οι άγγελοι και αρέσει πολύ στην Παναγία μας. Η Παναγία ευλόγησε όλους τους αγγέλους με προτεργάτε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και Γαβριήλ. Όποιος προσευχηθεί τον 15 Αυγουστό λαμβάνει από την Θεοτόκο ό,τι και αν ζητήσει. Αν φυσικά αυτό που ζητά δεν πρόκειται να τον ζημιώσει πνευματικά. Είναι η χάρη που ζήτησε η Θεοτόκος από τον Υιό τη λόγω της εορτής της. Την ημέρα της κοιμής σε η Υπεραγία Θεοτόκος συνηθίζει να δίνει κάποια δώρα στους πιστούς. Το καλύτερο δώρο που μπορεί κάποιος να ζητήσει από την Παναγία τον 15 Αυγουστό είναι η κοίμηση των παθών του. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς να έχουμε τις πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου και τις μεσητείες της ενώπιον του Ιού και Θεού της και να μας αξιώσει και μας να φθάσουμε στην κοίμηση των παθών μας και να μας αξιώσει και μας να μπούμε στον Παράδεισο όπου είναι και η ίδια και χαίρεται μαζί με τον Υιό και Θεό της και με όλους τους Αγίους. Αμήν γέννητο.